εμαρτύριουν ο όχλος, ο όν με ταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον. Ιούν φαρισαίοι είπων προς εαυτούς, θεωρείται ότι ούκο φελείται ουδέν. Είδε ο κόσμος, ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε την εσέλινες, εκ των αναβενόντων, ή να προσκυνήσω συνεν τη εορτή. Ούτι προσήλθον Φιλίππο, το αποβιθσαϊδά της Γαλιλαίας, και οι ρότων αυτών λέγοντες «Κύριε, θέλω μεν τον Ιησούν ειδίν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο το αυτής λέγον. Ελίληθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημήν, Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην υγιήν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο φιλόν την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμεί διακονεί τη, εμεί ακολουθεί το. Και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονο ο εμό έστε. Και αν τη εμεί διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νύν η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπε, Πάτερ, σώσον με χτισόρα ταύτης αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξα σου το όνομα. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ούν όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντίν γεγογένε, Άλλοι έλεγον «Άγγελος αυτό λελάλικεν». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν «Ούδιε με αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά διημάς, νυν κρίσις στή του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω, καγό» Εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, σημαίνον πίο θανάτο ή μελεναποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος. Εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα. Και πώς η λέγεις δι υψωθήνε τον ιών του ανθρώπου. Τι σε έστειν ο Υιός του ανθρώπου. Είπε νουν αυτής ο Ιησούς. Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμόν Περιπατείτε έως το φως έχετε. Ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή ή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύβει απ' αυτόν. Το αυτά δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν ούκ επίστευον εις αυτόν, η ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί, ον είπε, Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη. Δια τούτο ουκ το πιστεύην, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας, «Τε αυτών τους και τύφλο και ναυτόν του οφθαλμού, και πεπόρο και ναυτόν την καρδία, ή να μη είδωση τη οφθαλμή, και νοήσωση την καρδία, και επιστραφώσει, και ιάσω με αυτού. Ταύτα είπεν Ισαεία, ότι είδε την δόξα αυτού, και ελάλησε περί αυτού. Όμως, Μέντι, και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ούχομολόγουν. Είναι ή να μη αποσυνάγωγοι γένονται. Υγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων, μάλλον ύπερ την δόξαν του Θεού. Η Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύον ου πιστεύει εις εμέ, αλιστον πέμψαν δάμε, και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαν δάμε. Εγώ φως τον κόσμο ελίληθα, ή να πάσω πιστεύον εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν τής μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει εγώ ου κρίνω αυτόν ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμον αλλή να σώσω τον κόσμον ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου έχει τον κρίνοντα αυτόν ο λόγος ονελάλισσα, εκείνο Εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα, ότι εγώ εξεμαυτού ούκ ελάλησα, αλλοπέμψας με πατήρ, αυτός μη εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Α λαλώ εγώ καθώς ηρικέμιο πατήρ, ούτω λαλό.